Πάλε καλά που έβαλαν πίεση οι γονείς, διότι με τούτα που θεωρούμε τα γυμνάσια ήταν να μην ανοίξουν ποτέ. Τα γυμνασιόπεδα ήταν να γεράσουν ώσπου να στραφούν στα θρανία. Αμαρία, άκουσες τίποτε ραμπότε να ανοίξουν ξανά τα σχολεία? Εν κι ακούσα. Όχι, εν ακούσα, γι' αυτό που σε αρώτω εσένα. Να άκουσες. Μα το που κι ακούσα εγώ τι. Α, θα ανοίξουν τα γυμνάσια, ρα. Επεράν τα χρόνια. Ού, να πω αυτή μήνετε τώρα. Γυμνάσιο. Θυμάσαι που δεν λέξω τη Στελού! Ναι, μαλά τη Μασελού! Μα όλα λέω σου για τα σχολεία και σου λαλείς μου για τη Μασελού! Κύριε Λέισο μπαμπά! Έμουνε όμως, γιατί ο υπουργός είπε ότι τέλος του Μάη να τα ανοίξουν! Μα πια να ανοίξουν! Και πέσει έτσι είπε, και πρόπες έτσι είπε, και αντιπρόπες έτσι είπε, και... Ε, γιατί μου με παρακεί! Πώς σου δεν πολύ λόγησε! Να βάλω το ράδιο και να μιλήσω! Σε άλλες ειδήσεις, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι μαθητές γυμνασίου επιστρέφουν στα θρανία την επόμενη εβδομάδα. Ναι, το θυμώνει το τυλί. Ρα, ένα ανοίξουν και να πάω ειδήσω στο πρακτικό. Εγώ να πάω στο μουσικό. Παναγία μου, Παναγία μου, ρα, Παναγία μου, τα κόκκαλα μου κάνει, δεν τα δίνω με πονά. Παναγία μου, μάμου και την πουλιά, τα τζεριά να τα πλευρά. Μα πού τίρα, πού. Εντιαμέ πίσω σου! Δεν θα μιλήσω. Παναγία μου, Παναγία μου, να σάσω και την παξιά μου. Την παριτσούα μου. Έχει τον παουρίνο μου, ρε. Γυμνάσιο! Ερχόμαστε! Γυμνάσιο! Ερχόμαστε! Ευτυχώς που ήρθε η ώρα να πάμε πίσω τα μωρά, γιατί ήταν να θωρούν το γυμνάσιο με τα κιάλια.